Ευχαριστούμε για την Αγία του παρουσία και το ελαιός του. Δόξα στον Κύριο. Με τη χάρη του Χριστού μας και Κυρίου μας, αδέλφια μου, να διαβάσουμε από την σελίδα 1000 από την προς Ρωμαίους επιστολή. Και θα διαβάσουμε από το 8ο κεφάλαιο ή τα κεφάλαιο το 28 εδάφιο. Επαναλαμβάνω, σελίδα 1000 ή τα κεφάλαιο 28 εδάφιο. Εξεύρωμεν δε ότι πάντα συνεργούσιν προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Θεόν, εις τους κεκλειμένους κατά των προορισμών αυτού. Αμήν, δόξα στον Κύριο. Η αποτυχία σου είναι αφετηρία θαυμάσιων και ανέλπιστων εξελίξεων. Είναι το μήνυμα που προκύπτει από τον Άγιο Λόγο του Κυρίου μας αυτό το πρωινό, αδέρφια. Η αποτυχία σου είναι αφετηρία θαυμάσιων και απρόσμενων εξελίξεων. Εάν φυσικά την αναγνωρίζεις, εργάζεσαι και διδάσκεσαι από αυτήν. Οι αποτυχίες πολλές φορές αποδεικνύονται μέσω για μεγάλες επιτυχίες και ευλογίες. Εάν φυσικά ο άνθρωπος τις αναγνωρίζει, διδάσκεται από αυτές και προχωρά στη διόρθωση του λάθους ή στην υπομονή μέσα από αυτά που ο Κύριος επιτρέπει. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι μέσα στην Αγία Γραφή που απέτυχαν πριν πετύχουν. Υπάρχουν άνθρωποι μέσα στην Αγία Γραφή που πέτυχαν επειδή λίγο πριν απέτυχαν. Και θα μου πεις τώρα βεβαίως και εύλογα, δηλαδή πρέπει πρώτα να αποτυγχάνουμε για να επιτυγχάνουμε. Και η απάντηση είναι ότι ο άνθρωπος χάνει την εύνοια και την παρουσία του Θεού όταν αισθάνεται ότι είναι σπουδαίος και έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο άνθρωπος ονομάζεται υπερήφανος, δηλαδή του αρέσει να φαίνεται υπέρ, παραπάνω δηλαδή από αυτό που είναι. Και εκεί είναι επόμενο ο Θεός να μην μπορεί να πλησιάσει. Ο άνθρωπος όμως που ταπεινώνεται ενώπιον του Θεού, έλκει τη χάρη. Και αφού έλθει η χάρις, τότε ο Θεός ενεργεί για λογαριασμό του. Η ταπείνωση του ανθρώπου όμως πολλές φορές προέρχεται, μάλλον η ταπείνωση του ανθρώπου οφείλεται στην αυτογνωσία του. Η αυτογνωσία του ανθρώπου όμως γίνεται πραγματικότητα μέσα του, μέσα από τα λάθη του, μέσα από τις αποτυχίες του. Εφόσον βεβαίως αυτές και αυτά τα αναγνωρίζει. Πρέπει να υπάρχει προσγείωση, αν θέλουμε να υπάρξει απογείωση. Πρέπει πρώτα να ανακαλύψουμε τη γη, εάν θέλουμε να βλέπουμε στον ουρανό. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι τα πάντα, και το γνωρίζουμε λέει αυτό, γνωρίζουμε ότι τα πάντα συνεργούν στο αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Θεόν. Έχει υπόψη του πολλές περιπτώσεις Αγίας Γραφής όπου άσχημα γεγονότα, δυσάρεστες καταστάσεις που θεωρούνται αποτυχίες οδήγησαν τους ανθρώπους του Θεού να γνωρίσουν τον εαυτό τους και να ταπεινωθούν, και ακριβώς γι' αυτό το λόγο να γνωρίσουν και τις ενέργειες του Θεού και τη δόξα του Θεού στη ζωή τους. Είναι δυνατόν η αποτυχία σου να αποτελέσει αφετηρία ευλογημένων, θαυμάσιων και ανέλπιστων εξελίξεων? Φτάνει να διδάσκεσαι από αυτή,
φτάνει να την αναγνωρίζεις, να την μελετάς και να δεις τι έφτεξε και προς τα πού οδηγάει τα πράγματα ο Θεός. Γνωρίζουμε, λέει ο Παύλος, ότι τα πάντα συνεργούν εις το αγαθόν, εις τους αγαπώντας τον Θεόν. Η αποτυχία λοιπόν δεν είναι πάντοτε όπως φαίνεται εναντίον σου. Μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι υπέρ σου, εάν διδάσκεσαι από αυτήν, και εσύ και εγώ. Ο Νόε, για παράδειγμα, ήταν ένας άνθρωπος που του μίλαγε ο Θεός και του είπε να κατασκευάσει κυβωτό, πράγμα το οποίο και έκανε. Απέτυχε όμως να πείσει τους συγχρόνους αυτού να εισέλθουν σε αυτήν. Δεν απογοητεύτηκε, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια, δεν άφησε το κτίσιμο της κυβωτού στη μέση. Δεν επηρεάστηκε από τους άλλους. Δεν επηρεάστηκε από αυτό που όλοι οι άλλοι εύκολα θα μπορούσαν να χαρακτηρίσουν ως αποτυχία. Έμεινε προσιλωμένος σε αυτό που του είπε ο Θεός. Το αν αυτό που έκανε λογίζεται στους άλλους μάταιο ή ανώφελες, πρόβλημα των άλλων. Η θεωρούμενη αποτυχία του δεν στάθηκε ικανή να του αφαιρέσει την προσοχή και την προσήλωση, ώστε να επιμένει να κάνει αυτό που ο Θεός του παρήγγειλε. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Φτιάχνει μία κυβωτό και δεν μπαίνει κανένας μέσα, μπαίνει όμως ο ίδιος και η οικογένειά του. Μικρό πράγμα είναι τούτο? Και εφύλαξε, λέει η Γραφή, ο Θεός τον Νόε πρώτου κατακλυσμού 8, επειδή ήταν κήρυκας της δικαιοσύνης. Και ποιος σώθηκε? Κανένας. Σώθηκε όμως η οικογένειά του. Αποτυχία μεγάλη μπορεί να θεωρηθεί για τον Νόε το γεγονός ότι έφτιαξε μία κυβωτό για να χωράνε εκατοντάδες και δεν ξέρω εγώ πόσοι χιλιάδες άνθρωποι, και τελικά σώθηκαν 8, αυτός και οι 7 της οικογένειάς του. Αποτυχημένος ο Νόε, αλλά ο Θεός του μίλαγε και τον έσωσε και την οικογένειά του. Υπάρχουν ορισμένες αποτυχίες που αποτελούν προήμιο μεγάλων ευλογιών. Αυτό μην το ξεχνάς ποτέ. Μην νοιάζεσαι για τη γνώμη των άλλων. Μην επηρεάζεσαι από τα κριτήρια των πολλών όσον αφορά το τι ακριβώς είναι ευλογία, επιτυχία ή οτιδήποτε άλλο. Μείνε προσιλωμένος σε αυτό που παραγγέλει ο Κύριος, εργάσου για τη σωτηρία σου και τα υπόλοιπα άφησε τα σε εκείνον. Ο Ιωσήφ, αυτός κι αν είχε να καταγράψει πολλές αποτυχίες, είναι όμως, είπαμε, κάποιες αποτυχίες που αποτελούν προήμιο μεγάλων ευλογιών. Πρέπει να περάσεις από αυτές για να γευθείς τα άλλα. Ο Ιωσήφ απέτυχε να πείσει όχι μόνο τα αδέλφια του, αλλά και τους γονείς του, ότι τα ενύπνια που έβλεπε ήταν από τον Θεό. Στη συνέχεια απέτυχε να πείσει τους αδελφούς του να τον λυπηθούν όταν τους παρακάλαγε να μην τον ρίξουν στο λάκκο και κατόπιν να μην τον πουλήσουν στους Μαδιανίτες. Απέτυχε να πείσει τον Πεντεφρή ότι εκείνος δεν προσπάθησε να βιάσει τη γυναίκα του, την Πεντεφρίνα, αλλά η Πεντεφρίνα τον επεθύμησε και προσπάθησε να τον αποπλανήσει. Απέτυχε να πείσει για την αθωότητά του, απέτυχε να αποφύγει τη φυλακή. Απέτυχε να πείσει τον αρχινοχό να τον θυμηθεί όταν η προφητεία που του έκανε σε σχέση με τη διερμηνία του ενυπνίου θα εκπληρωνόταν. Μία ζωή
γεμάτη αποτυχίες. Αλλά ο Θεός ήταν μαζί του. Για όλους τους άλλους είναι αποτυχημένος, διότι η ζωή του πάει από το κακό στο χειρότερο. Ο Θεός όμως εργάζεται μέσα από όλες αυτές τις εντός εισαγωγικών αποτυχίες. Η μία κατραπακιά έρχεται πίσω από την άλλη. Πώς να μπορέσει να πιστεί και να αντέξει ότι όντως τελικά αυτά που του δείξε ο Θεός θα γίνουν? Τα χρόνια περνάνε και όλα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Η μία αποτυχία διαδέχεται την άλλη και ρίπτεται στη φυλακή. Να το θεωρήσουμε επιτυχία ή αποτυχία αυτό? Εύλογο είναι όλοι μας να το θεωρήσουμε αποτυχία. Μέσα σε αυτή την κατάσταση της αποτυχίας, ο Κύριος ερήμην των υπολείπων, τον καθιστά νοήμωνα σε ενύπνια, τον καθιστά βλέποντα, και αυτά τα οποία λέει ότι θα γίνουν, γίνονται. Τελικά, πού οδήγησαν όλες αυτές οι αποτυχίες? Τον οδήγησαν από τη φυλακή, από τα αζήτητα, από την αμφισβήτηση, από την αδικία, να γίνει ο άνθρωπος που έβλεπε το μέλλον και να αναρριχηθεί στο πρωθυπουργικό αξίωμα. Πόσες αποτυχίες πέρασε, υπέστη, μέχρι να φτάσει σε αυτό το σημείο. Και έφτασε η ώρα να συμπεράνει μία κουβέντα, να πει σε σχέση με αυτά που πέρασε. Ότι ο Κύριος με απέστειλε έμπροσθεν ημών εις διατήρησιν ζωής. Και όταν γέννησε δύο παιδιά, τους έδωσε δύο ονόματα. Πολύ αποκαλυπτικά, συμπερασματικά, σε σχέση με αυτό το οποίο βίωσε όλα αυτά τα χρόνια, των διαδοχικών αποτυχιών. Μανασής, ο Κύριος με έκανε να λησμονήσω πάντα στους πόνους μου και τον οίκον του πατρός μου. Εφραήμ, ο Κύριος με ύφξησε στη γη της θλίψης μου. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι όλες αυτές οι αποτυχίες οδήγησαν σε αυτές τις θαυμάστιες και ανέλπιστες εξελίξεις. Κάθε τι που σου συμβαίνει, να θυμάσαι ότι θα αποδειχθεί υπέρ σου εάν το προσλαμβάνεις ακριβώς έτσι όπως το φέρνει ο Θεός. Δηλαδή ως μέσον, ως οδοδείκτη προς τα εκεί που σε οδηγεί ο Θεός, αλλά ακόμα δεν ξέρεις πού. Οι αποτυχίες, οι θεωρούμενες αποτυχίες ή και οι πραγματικές αποτυχίες, αντιδάσκεσαι από αυτές, θα αποδειχθούν υπέρ σου, όχι εναντίον σου. Φτάνει να διδάσκεσαι και να διδάσκομαι από αυτές. Ο Μωυσής. Ο Μωυσής, αυτός κι αν πέρασε από αποτυχίες, από τα αζήτητα έφτασε να του μιλάει ο Θεός στόμα με στόμα. Αφού προηγουμένως είχε μεγάλη ιδέα για τον εαυτόν του, η οποία όμως κατέρευσε, συνετρίβη στα βράχια της πραγματικότητας. Ενόμιζε στα 40 του ότι ο λαός Ισραήλ ήθελε εννοήσει ότι δι' αυτού ο Θεός θα δώσει την ελευθερία. Εκείνοι όμως δεν εννόησαν. Και όχι μόνο δεν εννόησαν, αλλά τον απέρριψαν και τον αρνήθηκαν. Και λέει ο Παύλος δια Πνεύματος Αγίου, εκείνον τον οποίον αρνήθηκαν οι Ισραηλίτες, αυτόν ο Θεός ύψωσε αρχηγό και λυτρωτή. Αφού προηγουμένως τον επισκέφθηκε με εκείνον τον θαυμαστό τρόπο, με τη βάτο την κεωμένη και μη κατακαιωμένη. 40 χρόνια ζούσε την απόλυτη αποτυχία. Από τα σαλόνια στα αλόνια. Από πρίγκιπας της Αιγύπτου, βοσκός προβάτων,
Το να είναι κάποιος βοσκός προβάτων, τα πρόβατα ήταν βδέλυγμα στους Αιγυπτίους. Δηλαδή πήγε κόντρα στην παιδεία του και σε αυτά που είχε μάθει. Τόσο πολύ ταπεινώθηκε. Και 40 χρόνια το πήρε απόφαση. Έχασα τη μεγάλη ευκαιρία της ζωής μου. Αυτό λέγεται με τεράστια γράμματα αποτυχία. Έτσι λέγεται γιατί έτσι φαίνεται. Φαίνεται ότι είναι αποτυχία. Έχει όλη την οδύνη και το σπαραγμό που μία αποτυχία συνοδεύει. Πού οδήγησε όμως. Γι' αυτό έχουμε τις γραφές. Και σήμερα, αδέλφια, το μήνυμα είναι μεγάλη παρηγορία για όλους μας. Η αποτυχία σου μπορεί να αποτελέσει αφετηρία θαυμάσιων, εκπληκτικών και ανέλπιστων εξελίξεων. Το πιστεύεις αυτό? Ενώ έχει πάρει απόφαση ότι είναι ένα τίποτα, ενώ έχει διδαχθεί από την αποτυχία του ότι είναι ένα πελώριο μηδενικό, τότε εκεί, 40 χρόνια μετά, και αφού συναναστρέφεται με τα πρόβατα και γίνεται και ο ίδιος πρόβατο και και απορρίπτει την έγκλη του περίφημου ύπου ή του δυνατού εν λόγης και ενέργης, τότε ο Κύριος του δείχνει τη θαυμαστή εμπειρία της βάτου της καιωμένης και μη κατακαιωμένης. Και του μιλάει ο Θεός και του λέει: «Εσένα θα αποστείλω για να ελευθερώσεις τον λαό μου, τον Ισραήλ, διότι είδα την οδύνη τους, τον στεναγμό τους εξαιτίας των εργοδιοκτών τους». Και τότε εκείνος λέει εκείνη τη θαυμάσια κουβέντα: «Ποιος είμαι εγώ που θα σταθώ ενώπιον του Φαραώ και πώς θα με πιστέψουν οι άλλοι ενώ είμαι βραδύγλωσσος και βραδύστομος?» Τα 40 χρόνια του πάγκου, της αποτυχίας, έβγαλαν από μέσα του κάθε μορφής αυτοδικαίωσης και κάθε θαυμασμό στις ικανότητες του εαυτού του. Τότε του μίλησε. Τότε τον επισκέφτηκε, τότε τον χρησιμοποίησε. Άρα οι αποτυχίες, καλό είναι να μην υπάρχουν, αλλά όμως όταν υπάρχουν και συνεργάζεσαι με αυτές, σε αδειάζουν από κάθε τι το εγωιστικό, το περιαυτολογικό, και εκεί πλέον ανοίγει ο ουρανός. Και όντως έφτασε στο σημείο ο Μωυσής να μιλάει με τον Κύριο στόμα με στόμα, γιατί πολύ απλά η αποτυχία του τον έκανε να αναγνωρίσει ότι είναι ένα τίποτα, και αφού ανεγνώρισε ότι είναι ένα τίποτα, ο Θεός τον επισκέφτηκε και τον χρησιμοποίησε. Όταν πάλι κάποια στιγμή μετέπειτα, στην είσοδο της γης Χαναάν, ο λαός Ισραήλ τρομάζει από την παρουσία των γιγάντων Ανάκ, ο Μωυσής αποτυγχάνει να πείσει τον λαό να κάνει το βήμα της πίστεως μπροστά. Επιτυγχάνουν εκείνοι οι οποίοι γνωμοδότησαν το αντίθετο. Ότι δηλαδή η γη ηραίουσα γάλα και μέλι είναι γη που κατατρώει τα παιδιά της. Και ότι δεν θα τα καταφέρουμε, Μωυσή, να τα βγάλουμε πέρα με τους γίγαντες Ανάκ. Αποτυγχάνει λοιπόν ο Μωυσής να πείσει το λαό και χάνει όλη τη συναγωγή. Πάνε να τον βοηθήσουν ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεφ, ο Υιός του Ιεφωνή. Χειρότερα γίνονται τα πράγματα και όλος ο λαός παίρνει πέτρες για να λιθοβολήσει τον Μωυσή, τον Ααρών, τον Ιησού του Ναβί και τον Χάλεβ, τον Υιόν του Ιεφωνή. Ταπεινώνεται έως εδάφους ο Μωυσής και τότε κατεβαίνει η δόξα του Κυρίου επί της σκηνής του μαρτυρίου. Είναι κάποιες αποτυχίες που εγκυμονούν μεγάλες ευλογίες. Φτάνει ο άνθρωπος όταν βλέπει τις αποτυχίες να συμβαίνουν να μην ορθώσει ανάστημα, αλλά να ταπεινωθεί μέχρι σε δάφους και να πει: «Κύριε, χωρίς εσένα δεν μπορώ να κάνω τίποτα».
Και ακριβώς γι' αυτό ο Κύριος μιλούσε στο Μωυσή και δεν τον άφηνε ποτέ στις δύσκολες στιγμές. Πολλές φορές ο Μωυσής απέτυχε να εμπνεύσει το λαό, αλλά πάντοτε κατάφερνε να έχει μαζί του το Θεό. Την άλλη φορά τους λέει «Μην ανέβετε στο όρος, δεν θα είναι ο Θεός μαζί σας». Τον έγραψαν κατά το κοινό λεγόμενο στα παλιά του τα παπούτσια. Εκείνοι φύγαν και κινήθηκαν προς την κατεύθυνση εκείνη. Ο Μωυσής δεν παρασύρθηκε, έμεινε μόνος του μαζί με την κιβωτό. Θα έρθουν στιγμές που θα χάσεις τους πάντες και τα πάντα. Κοίταξε μόνο μη χάσεις την κιβωτό. Και αν όλοι απομακρυνθούν και αν όλοι κινηθούν προς μία κατεύθυνση, μην τους ακολουθήσεις. Εσύ μείνε δίπλα στην κιβωτό. Μα ο Μωυσής έχει το δίκιο. Τόσοι και τόσοι, χιλιάδες λαού έχουν άδικο. Απεδείχθη ότι ναι, ο Μωυσής είχε το δίκιο. Δεν είναι θέμα αριθμητικό η αλήθεια. Η αλήθεια είναι θέμα προσωπικής εμπειρίας στο τώρα. Γιατί αν ήταν η αλήθεια θέμα ποσοστών ή πλειοψηφίας, ο λαός Ισραήλ ακόμη θα περίμενε έξω από τη γη Χαναάν. Γιατί από τους 12 κατασκόπους, οι 10 είπαν όχι, οι 2 μόνο είπαν ναι. Το θέμα λοιπόν δεν είναι τι λέει η πλειοψηφία, αλλά αν έχεις επαφή με το λόγο του Κυρίου Διαγίου Πνεύματος. Αυτό είναι το παν. Τότε μπορείς να αντέξεις την όποια αποτυχία. Όταν ξέρεις ότι αυτό που λες το έχει πει πριν από σένα ο Κύριος. Να λοιπόν που υπάρχουν κάποιες αποτυχίες που οδηγούν τον άνθρωπο μετά από πολλές οδύνες και στεναχώριες σε ανέλπιστες και θαυμάσιες ευλογίες. Ο Ιώβ, δίκαιος, άνθρωπος που κάνει το θέλημα του Θεού, έρχεται κάποια στιγμή που δεν καταλαβαίνει γιατί τα περνάει όλα αυτά. Δεν ξέρει τι έχει συμβεί στον ουρανό. Το μόνο που ξέρει είναι αυτό που περνάει ο ίδιος. Μια ταλαιπωρία άνευ προηγουμένου και μάλιστα η απώλεια του κύρους του στα μάτια εκείνων που μέχρι τώρα τον σέβονταν. Είναι πολύ μεγάλη οδύνη να χάνει κάποιος το κύρος του όταν απολάμβανε την αποδοχή των πολλών και τώρα βλέπει στα μάτια τους την λύπηση και την περιφρόνηση. Αυτό το πέρασε ο Ιώβ. Απέτυχε να διατηρήσει το κύρος του και το λαμπερό του προφίλ. Ο ίδιος θα πει ότι ο Θεός απεμάκρυνε να απεμού τους αδελφούς μου, υλοτριώθησαν απέναντί μου όλοι μου οι γνώριμοι. Οι πλησίον μου με αφήκαν, οι δε γνωστοί μου με ελισμόνησαν. Άρα πλήρης αποτυχία να επηρεάσει το περιβάλλον του όπως το έκανε στο παρελθόν. Η πνοή μου είναι ξένη στη γυναίκα μου. Ομοίως και οι παρακλήσεις μου στα τέκνα της κοιλίας μου. Ζει την απόλυτη μοναξιά, την απόλυτη απαξίωση, όχι μόνο σε επίπεδο κοινωνικό, αλλά και σε επίπεδο οικογενειακό. Αυτό είναι ο ορισμός της αποτυχίας. Τι εργάζεται ο Θεός όμως μέσα από όλα αυτά? Οι μυστικοί φίλοι μου, θα πει, με ευδελίχθησαν. Και εκείνοι τους οποίους ηγάπησα, εστράφησαν εναντίον μου. Αν αυτό δεν είναι αποτυχία, τότε πες μου εσύ τι είναι. Αυτά τα γράφει στο 19ο κεφάλαιο. 22 κεφάλαια μετά γίνεται η μεγάλη ανατροπή. Δεν γίνεται η ανατροπή στο 20ο κεφάλαιο, ούτε στο τέλος του 19ου. Γίνεται η ανατροπή αφού περάσουν πολλά κεφάλαια. Χρειάζεται χρόνος, χρειάζεται υπομονή. Έζησε την αποτυχία μέχρι το μεδούλι. Αλλά αυτή η αποτυχία πού τον οδήγησε? Τον οδήγησε
επειδή δεν έφυγε από τον Θεό, δεν σκλήρινε μαζί του, να ακούσει τη φωνή του Κυρίου μέσα από τον ανεμοστρόβιλο και να δηλώσει το περίφημο «Οίκουον περισσού» με την ακοήν. «Αλλά τώρα οι οφθαλμοί μου σε βλέπουν». Και έστρεψε ο Θεός την αιχμαλωσία του Ιώβ, αφού προσευχήθη υπέρ των φίλων αυτού, και χάρισε ο Θεός στον Ιώβ τα διπλάσια των όσων είχε πρώτερον. Όλα αυτά από πού και πώς? Μέσα από μεγάλες ταλαιπώριες, μέσα από μεγάλες αποτυχίες. Δεν είναι αντίον σου, είναι υπέρ σου. Ακόμα και αν η αποτυχία γίνεται με ευθύνη σου, μπορεί να αποδειχθεί υπέρ σου, φτάνει να δεις τι πήγε στραβά, να αναγνωρίσεις τα αίτια της αποτυχίας και να δουλέψεις μαζί τους. Τα πάντα συνεργούνε στο αγαθόν, εις τους αγαπώντας τον Θεόν. Είναι λόγος Κυρίου και ας πούμε δόξα στον Κύριο, αμήν Κύριε, βοήθησέ μας. Βοήθησέ μας. Ο Ιησούς του Ναβί, ένας θαυμάσιος άνθρωπος, υιοθέτησε τη γραμμή του Μωυσή, δεν παρέκλεινε καθόλου. Έμενε στην σκηνή του μαρτυρίου όλη την ημέρα και κινήθηκε στα βήματά του και ο Θεός ήταν μαζί του και πέφτουν τα τείχη της Ιεριχούς ενώπιον του, γιατί υιοθέτησε τη συνταγή του Θεού. Και λίγο μετά τη μεγάλη επιτυχία, τον θρίαμβο της Ιεριχούς, οδηγείται σε μία αναπάντεχη αποτυχία. Ποια ήταν αυτή? Δεν κατόρθωσε να κυριεύσει έναν ασήμαντο φράχτη, τον φράχτη της ΓΕ. Και δεν μπόρεσε ο στρατός του Ισραήλ να νικήσει τους ολίγους υπερασπιστές της πόλεως. Μία αποτυχία που κανένας δεν την περίμενε. Και όμως ήταν τόσο ευεργετική, γιατί αν δεν υπήρχε αυτή η αποτυχία, δεν θα προβληματιζόταν ο Ιησούς του Ναβί να πει τι πήγε στραβά και δεν θα του αποκαλυπτόταν το ανάθεμα και το βδέλυγμα που υπήρχε κρυφά συγκαλυμμένο μέσα στις τάξεις του λαού. Άρα λοιπόν η αποτυχία είναι ένα καμπανάκι μεταξύ των άλλων για να σου πει ότι κάτι συμβαίνει που δεν το έχεις καταλάβει. Άρα με τις αποτυχίες μας, με τις αποτυχίες σου πρέπει να δουλεύεις. Πρέπει να εργάζεσαι. Θα μπορούσε ο Ιησούς του Ναβί να υιοθετήσει μια άλλη συνταγή. Η πρώτη η αποτυχημένη ήταν μια εισήγηση από τους στρατηγούς τους. Με 3.000 άντρες θα καθαρίσουμε. Το έκανε και απέτυχαν. Θα μπορούσε να πει τώρα θα στείλω 13.000 άντρες. Δηλαδή θα επιμένω στο ίδιο λάθος με μεγαλύτερο ενθουσιασμό. Αν επιμένει κάποιος το ίδιο λάθος με μεγαλύτερο ενθουσιασμό, το μόνο βέβαιο είναι ότι θα έχει ακόμα χειρότερα αποτελέσματα. Επειδή κατάλαβε ο Ιησούς ότι κάτι τρέχει, γιατί όταν μια αποτυχία είναι τόσο εκαφαντική, δεν μπορείς να την αγνοήσεις. Πρέπει να είναι κάποιος πολύ ανεύθυνος για να λειτουργεί έτσι. Βλέπει λοιπόν ότι κάτι δεν πάει καλά. Σου λέει για να ιτηθούμε, σημαίνει ότι ο Θεός δεν ήταν επικεφαλής μας. Απλά πράγματα. Γιατί δεν ήταν επικεφαλής μας? Τι τον έκανε να απομακρυνθεί από τις τάξεις μας? Πρέπει να το βρούμε. Και το βρήκε. Του το έδειξε ο Κύριος. Και μετά νίκησε. Άρα η αποτυχία, εκτός του ότι μας βοηθάει να ταπεινωθούμε, όπως είπαμε πρωτήτερα, είναι ότι μας δίνει τη δυνατότητα να καταλάβουμε, να εντοπίσουμε τι πάει λάθος για κάτι το οποίο δεν το είχαμε καταλάβει. Για κάτι το οποίο υπάρχει και πρέπει να βγει από τη ζωή μας. Και τα κατάφερε. Στάθηκε ενώπιον του Θεού με ετοιμότητα, έσχισε τα ρούχα του, λέει «Κύριε, γιατί?» Και τότε ο Θεός του μίλησε και του είπε ακριβώς τι συμβαίνει. Ο Κύριος θα σου πει ακριβώς τι συμβαίνει. Την αιτία της αποτυχίας σου θα στη δείξει ο Θεός αν δουλεύεις και εργάζεσαι με αυτήν. Και αν αναρωτιέσαι και ζητάς από το Θεό, πες μου Κύριε, τι δεν κάνω καλά, τι κάνω λάθος, τι δεν έχω καταλάβει. Θα σου το πει. Αλληλούια. Μιλάει ή δεν μιλάει ο Θεός? Μιλάει. Είναι αλήθεια ότι μιλάει. Ο Σαμουήλ δεν ήταν ο άνθρωπος του Θεού που του μίλαγε ο Θεός απευθείας?
Δεν τον ευόδωνε. Έρχεται λοιπόν κάποια στιγμή ο ευωδούμενος αυτός άνθρωπος του Θεού και βιώνει μία από τις πιο επώδυνες αποτυχίες. Και η πιο επώδυνη, μία έστω από τις πιο επώδυνες αποτυχίες θα μπορούσε κάποιος να γευθεί, είναι να βγάλει παιδιά τα οποία προκαλούν σκάνδαλο μέσα στο λαό του Θεού. Είχε δύο γιους, τους οποίους είχε ορίσει κριτές και οι οποίοι, αντί να κάνουν το δίκαιον και να βγάζουν δίκαιες αποφάσεις, εξέκλειναν όπισθεν του κέρδους και δωροδοκούντο διαστρέφονται στην κρίση. Οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ το είδαν και πήγαν και τον έπιασαν και του λένε: «Μεγάλωσες, γέρασες, η γη σου είναι σκάνδαλο, πρέπει να κατέβεις και να μας δώσεις βασιλιά όπως τα έθνη». Μέσα σε τρεις προτάσεις, πάμπολες απογοητεύσεις, πάμπολες αποτυχίες. Αποτυχία να συμμαζέψω τα παιδιά μου, αποτυχία να εμπνεύσω το λαό μου, αποτυχία να αποτρέψω την επιθυμία μίμησης ενός εθνικού κοσμικού μοντέλου. Το πράγμα δεν άρεσε στον Σαμουήλ και εδεήθη του Κυρίου. Και εκεί έρχεται η τέταρτη φαινομενική αποτυχία. Γιατί ακούει το Θεό να του λέει ό,τι σου λένε να το κάνεις. Και εσύ θα κατέβεις και βασιλιάς θα δοθεί. Δεν απέρριψαν εσένα, εμένα απέρριψαν. Κάνε αυτό που σου λένε. Οπότε, ο Σαμουήλ έχει την αποτυχία στην τσέπη του με την υπογραφή του Θεού. Το δέχεται, δεν αντιλέγει στο Θεό, αποδέχεται την κατάσταση και την απόφαση του Θεού, κατεβαίνει, πάβει να είναι αυτό που ήταν στα μάτια του λαού, αλλά δεν χάνει όμως την επαφή του με το Θεό. Γιατί έκανε αυτό που του είπε ο Θεός. Το αποτέλεσμα, την ημέρα που ήταν ο θερισμός των Σίτων, δηλαδή ντάλα καλοκαίρι, λέει στο λαό εκ των προτέρων τι πρόκειται να γίνει εκ των υστέρων. Είναι η παρησία των ανθρώπων που δέχονται τις αποτυχίες και ταπεινώνονται ενώπιον του Θεού, διδασκόμενοι από αυτές. Σήμερα τους λέει δεν είναι θερισμός των Σίτων. Ναι, εγώ λοιπόν σήμερα, ντάλα καλοκαίρι, θα επικαλεστώ τον Κύριο για να ρίξει βροντές και βροχή. Πράγμα το οποίο και έτσι έγινε. Και ο λαός Ισραήλ έμεινε με το στόμα ανοιχτό και κατάλαβε ότι είχε απέναντί του έναν άνθρωπο που του μίλαγε ο Θεός, ότι είχε έναν άνθρωπο που σχετιζόταν με τον Θεό, μολονότι είχε αποτύχει στα μάτια των πολλών. Καμία αποτυχία δεν είναι λόγος καταστροφής σου. Να το θυμάσαι αυτό. Είναι σκαλοπάτι για να πλησιάσεις τον Κύριο και να αλλάξει η ζωή σου. Φτάνει να την αναγνωρίζεις και να εργάζεσαι με αυτήν. Να παίρνεις τα μηνύματα που προκύπτουν από τα λάθη που σε οδήγησαν εκεί. Να μην απογοητεύεσαι. Θυμήσου το εδάφιο που διαβάσαμε στην αρχή. Τα πάντα συνεργούνε στο αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Θεόν. Αμήν, αδέρφια μου. Τα πάντα. Και οι αποτυχίες και οι αποτυχίες. Τα πάντα. Αν παίρνεις από λόγια, αν αναγνωρίζεις τα λάθη σου, αν δουλεύεις με αυτά, και τα λάθη και οι αποτυχίες σε καλό θα σε βγάλουν. Δόξα στον Κύριο. Αλληλούια. Ο Δαβίδ δεν ήταν και αυτός μια τέτοια περίπτωση. Απέτυχε να προβλέψει στη Σικλάγ την εισδρομή των αμαλικητών και δεν φρόντισε να φυλάξει την πόλη αφήνοντας μία σκοπιά ή μία φρουρά. Απέτυχε εντελώς στο να διαφυλάξει την πόλη. Στη συνέχεια απέτυχε να πείσει τους συμπολεμιστές του ότι εκείνος δεν φταίει γιατί έφταιγε. Και απέτυχε να διατηρήσει την εμπιστοσύνη τους σε σχέση με το πρόσωπό του. Γιατί αυτοί πήραν πέτρες για να τον λιθοβολήσουν.
και πήγε στον Κύριο. Η Γραφή λέει, εκρατεώθη εις Κύριο τον Θεόν αυτού και του ζήτησε να του μιλήσει. Η αποτυχία του τον οδήγησε στην εξήτηση του Θεού και τον ρωτάει τον Θεό, να τους καταδιώξω, θα τους προφτάσω, θα τους ελευθερώσω. Και έρχεται η φωνή του Θεού και του λέει, θα τους προφτάσεις και σου λέω ότι αφεύκτος θα ελευθερώσεις αυτού. Και τους ελευθέρωσε. Μια μεγάλη του αποτυχία δεν τον οδήγησε σε κατάθλιψη, ώστε να πει τι να πάω να πω εγώ στο Θεό τώρα, οι αποτυχίες σου μη σε απομακρύνουν από τον Θεό, είναι αιτία να τον πλησιάσεις περισσότερο. Και μην πεις μέσα σου ποτέ, μην αφήσεις κανένα ψήθυρο να έρθει να σου ψιθυρίσει και να σου πει ότι αφού τα έκανες μαντάρα, τώρα θα έρθει ο Θεός να ανοικοδομήσει τα καλάθματα που προκάλεσες. Ή θα έρθει με μια σφουγγαρίστρα ο Θεός από πίσω να σφουγγαρίζει τις δικές σου ακαθαρσίες λόγω των αποτυχιών σου. Ποτέ μην το αφήσεις αυτό στο μυαλό σου να κυριαρχήσει. Έλα να θυμάσαι ότι ο Θεός απαντάει προσευχές ιδιαιτέρως αυτών που έχουν αποτύχει, αλλά σπέβδουν σε αυτόν να του πούν έστω και τώρα, να τους πει έστω και τώρα τι πρέπει να κάνουν. Αδέρφια, είναι πολύ καλός ο Θεός. Είναι πάρα πολύ καλός ο Θεός. Ο Θεός είναι αγαθός, ο χείρωμα εν ημέρα θλίψεως. Και πράγματι τους ελευθέρωσε. Απέτυχε αργότερα, χρόνια μετά, να διαγνώσει την διαφθορά της καρδιάς του γιού του, του Αβεσσαλόμ. Αυτό σημαίνει ότι δεν είχε επαφή μαζί του. Και εξεπλάγινε, ευνηδιάστηκε. Απέτυχε επίσης να προβλέψει ότι ο καλύτερός του φίλος θα τον πουλήσει. Δεν είχε καταλάβει τίποτα. Και απέτυχε να προβλέψει ότι ο γιος του και ο καλύτερός του φίλου θα συνάψουν μία ανίερη συμμαχία. Αφού αυτή συνάφθηκε, απέτυχε να εμπνεύσει τον λαό του να μείνει κοντά του, διότι η πλειοψηφία του λαού εστράφησαν κατόπιν του Αβεσσαλόμ. Απέτυχε με το γιο του, απέτυχε με τον καλύτερο του φίλο, απέτυχε με το λαό του και αποτυγχάνει να διατηρήσει τον θρόνο του. Τον χάνει και αυτόν. Αν όλα αυτά δεν είναι αποτυχία, τότε τι άλλο είναι? Και τον βλέπουμε να περιπατεί ανυπόδειτο στο όρος των ελαιών, κλαίων και πενθών. Έχει ταπεινωθεί ως εδάφους. Η αποτυχία του τον έχει ταπεινώσει. Και εκεί είναι η αρχή της μεγάλης ανατροπής. Κάνει μία προσευχή, την οποία ο Θεός την ακούει. «Κύριε, δέω μέσου, διασκέδασε τη βουλή του Αχιτόφελ». Ο Αχιτόφελ ήταν ένας κορυφαίος σύμβουλος. Ό,τι έλεγε έβγαινε. Όταν έμαθε ο Δαβίδ ότι ο Αχιτόφελ συμμάχησε με τον Αβεσσαλόμ, κατάλαβε ότι την έχει άσχημα. Και τι έκανε τότε? Η αποτυχία του, να καταλάβει με ποιους είχε να κάνει, αλλά και η οδύνη του που χάνει τα πάντα τον οδηγούν στον Θεό. Και ταπεινός, εξαιτίας της συντριβής καθώς είναι, δέεται στο Θεό και ο Θεός το απαντάει. Και πράγματι η μεγάλη ανατροπή έγινε. Και ο Δαβίδ γύρισε πάλι πίσω στο θρόνο του. Γιατί είπαμε, αδέρφια, ότι ο Θεός και προσευχές απαντάει και προσευχές ακούει και ενεργεί. Ακόμη και αν έχεις κάνει μεγάλα λάθη στις εκτιμήσεις σου, με πρόσωπα, με καταστάσεις, αν όμως τα αναγνωρίζεις και στρέφεσαι στον Θεό, τότε ο Θεός δεν θα σε αφήσει. Ο Ιερεμίας δεν ήταν μια τέτοια περίπτωση? Δεν ήταν άνθρωπος του Θεού, δεν του μίλαγε ο Θεός? Του δίνε λόγο και ο λόγος αυτός μετά από χρόνια εξεπληρώνεται. Ακριβώς. Απέτυχε όμως να πείσει τον λαό Ισραήλ να μετανοήσει. Και απέτυχε να ματαιώσει την Βαβυλώνια αιχμαλωσία. Όχι ότι φταίει εκείνος, απλά απέτυχε. Τα λόγια όμως που έλεγε εκπληρώθηκαν. Ήταν τόσο μεγάλη η οδύνη του που έφτασε στο σημείο να πει «Με εδελέασας και δελεάστην, αλλά ο λόγος σου, Κύριε, έγινε εις εμέ ονειδισμός και χλεβασμός όλη την ημέρα. Τι ήθελα και μίλησα». Δεν μπορούσε να καταλάβει για ποιο λόγο ο Θεός του λέει
πράγματα να πει, αλλά δεν ενεργεί στις καρδιές του λαού. Δεν μπορούσε να το χωνέψει. Κάθε φορά που μίλαγε έλεγε την αλήθεια και τα πράγματα γίνονταν χειρότερα. Και πνευματικά από ένα σημείο και μετά απέτυχε, γιατί χρέωσε στον Θεό πράγματα τα οποία τον αδικούσαν. Αδικούσαν τον Θεό. Γιατί όταν ένας προφήτης που του μιλάει ο Θεός στρέφεται προς τον Θεό και του λέει «Εως ότου θα είσαι εις εμέ ως ψεύστης και ως είδατα απατηλά», αυτό τι είναι? Και όμως, ο άνθρωπος αυτός με αυτές τις αποτυχίες και με αυτά τα προσωπικά λάθη όσον αφορά τις εκτιμήσεις του για τον Θεό, θα βγει και θα πει ότι ενώ ένιωθα έτσι, ο λόγος του ήταν σαν πυρ μέσα στην καρδιά μου, περικεκλεισμένο στα οστά μου. Του δίνε λόγο. Και όταν κάποια στιγμή είπε «Κύριε, ως πότε θα είσαι εις εμέ ως ψεύτης», τότε του μιλάει ο Θεός και του λέει «Αν επιστρέψεις προς εμέ», αν σταματήσεις να λες τέτοιες ανοησίες δηλαδή, «αν επιστρέψεις προς εμέ, εγώ θα σε αποκαταστήσω πάλιν. Και αν αποχωρήσεις το τίμιον από του αχρίου, αν δεν τα μπερδεύεις όλα μες στο μυαλό σου και δεν με εξομοιώνεις με τους άλλους, τότε θα είσαι σαν το στόμα μου». Να πούμε δόξα στον Κύριο, αδέρφια. Ο Απόστολος Παύλος δεν ήταν εκείνος που απέτυχε να πείσει το πλήρωμα του πλοίου του Αδραμητινού και τον Εκατόνταρχο και τον Αύκληρο ότι δεν πρέπει να φύγουν από τους καλούς λιμένες? Απέτυχε. Την αλήθεια όμως την είπε. Δεν έφταιγε εκείνος, όμως απέτυχε. Και πέρασε μία άνευ προηγουμένου ταλαιπωρία χωρίς να φταίει. Έμεινε όμως πιστός στον Κύριο την ώρα της δοκιμασίας. Δεν γόγγισε. Δεν σκλήρινε μαζί του. Και ενώ όλα εφαίνονται ότι είχαν χαθεί, έρχεται ένας άγγελος από το Θεό και του λέει «Μη φοβάσαι Παύλο, θα σώσω πάντα στους πλέοντας μετά σου». Δεν ήταν ο Παύλος αυτός που απέτυχε στις δύσκολες προσωπικές του στιγμές να έχει την συμπαράσταση της Εκκλησίας? Κανείς δεν ήταν δίπλα του. Και αυτό είναι μια αποτυχία. Λες, έχω κάνει τόσα και τόσα. Στη δύσκολη στιγμή μου όλοι να μου γυρίσουν την πλάτη? Ναι. Όταν όλοι σου γυρίσουν την πλάτη, αυτό είναι μια μεγάλη αποτυχία. Αλλά το πάνε να μην σου γυρίσει την πλάτη ο Θεός. Και ο Θεός την πλάτη του στον Παύλο δεν τη γύρισε. Μην μπερδεύεις τις αποτυχίες, μην μπερδεύεις τις αντιδράσεις των άλλων με το τι τελικά ο Θεός εργάζεται στη ζωή σου. Πάντες η εντιεσία με απεστράφησαν, θα πει. Εν την πρώτη μου απολογία δεν μη παρεστάθη ουδείς πάντες με εγκατέλειπον, ούτε ένας. Ο Απόστολος των Εθνών, αυτός που δεν έμεινε πίσω σε κανένα χάρισμα, που έφτιαχνε εκκλησίες όπου πήγαινε, που είχε χάρισμα ιαμάτων, που εξέβαλε δαιμόνια, που είχε εξουσία, δεν κατάφερε στη δύσκολη στιγμή του να έχει δίπλα του ούτε έναν, ούτε έναν. Είχε όμως μέσα τον Κύριο. Να λοιπόν που κάποιες αποτυχίες εγκυμονούν μεγάλες ευλογίες. Αλλά ο Κύριος μου παραστάθηκε. Πάντες με εγκατέλειψαν, αλλά ο Κύριος με παραστάθηκε και με ελευθέρωσε εκ του στόματος του λέοντος. Να πούμε δόξα στον Κύριο, αδέρφια. Οι αποτυχίες είναι επώδυνες, ναι, αλλά σήμερα ο Κύριος θέλει να σου καθαρίσει το μυαλό και την καρδιά και να σου πει μέσα από αυτά κάτι ωραίο ετοιμάζω στη ζωή σου. Μόνο να διδάσκεσαι από αυτά τα οποία περνάς. Ο Πέτρος δεν είναι αυτός που απέτυχε την ώρα της Γεστημανής να μείνει μία ώρα ξύπνιος και να προσευχηθεί? Δεν είναι αυτός που λίγο μετά απέτυχε, εντελώς απέτυχε, να εκπληρώσει τις υποσχέσεις του ότι δεν θα τον εγκαταλείψει ποτέ? Κι όμως, μέσα από αυτόν τον άνθρωπο, ο Θεός έβγαλε έναν μεγάλο Απόστολο. Γιατί? Διότι αναγνωρίζοντας την αποτυχία του, έκλαυσε πικρά. Να λοιπόν που η αποτυχία, αν κλάψεις πικρά για αυτήν και διδαχθείς από αυτήν, τελικά κάνει ωραία πράγματα τα οποία δεν περίμενε ποτέ κανείς. Δεν είναι ο Πέτρος αυτός ο οποίος απέτυχε να τυθασεύσει τις επιθυμίες του και παρασύρθηκε από το χόμπι του ή από την επιθυμία της καρδιάς του. Έχει αναστηθεί ο Κύριος, τον έχει συγχωρέσει για την άρνηση και εκείνος πάλι γυρνάει
στα παλιά. Θέλω να ξεδώσω, ρε παιδάκι μου. Είναι κακό να πάω να ψαρέψω. Είναι κακό να σερφάρω στο ίντερνετ. Είναι κακό να δω ένα ντοκιμαντέρ. Είναι καλό να κάνω τούτο. Είναι κακό να κάνω εκείνο. Είναι αμαρτία να ψαρεύεις. Είναι αμαρτία να κυνηγάς μπεκάτσες. Όχι. Ναι, αλλά όταν έχει αναστηθεί ο Κύριος και σε περιμένει να σε συναντήσει και να τον συναντήσεις, όλα αυτά σε βγάζουν εκτός σχεδίου. Και παρέσυρε και τους άλλους. Κι όμως, αυτόν τον άνθρωπο, επειδή μέσα σε όλα του αυτά τα λάθη και τις απετυχίες έμεινε κοντά στον Κύριο, ο Κύριος τον έκανε έναν τέτοιο Απόστολο που με τη σκιά του θεραπεύονταν οι ασθενείς. Και του είπε, Πέτρο, μ' αγαπάς περισσότερο τούτον. Τρεις φορές τρόμαξε να τον πείσει ότι βρίσκεται σε λάθος δρόμο. Ναι, σ' αγαπάω, ναι, σ' αγαπάω. Πού με αγαπάς, αφού το έχεις ρίξει τα ψαρέματα. Έτσι με αγαπάς. Του λέει, αν μ' αγαπάς, τρέφε τα αρνία μου, τρέφε τα προβατά μου. Κάνε αυτό το οποίο σου ανέθεσα. Αν μ' αγαπάς, κάνε αυτό που σου ανέθεσα. Το έκανε και ο Θεός εργάστηκε ένδοξα στη ζωή του. Αδέρφια μου, ζει Κύριος. Η αποτυχία είναι επώδυνο πράγμα. Αλλά μπορεί να σου οδηγήσει, αν οδηχθείς από αυτήν, αν διδαχθείς από αυτήν, σε μεγάλες και ανέλπιστες ευλογίες. Η αποτυχία σου δεν είναι η καταστροφή σου. Είναι αφετηρία νέων πραγμάτων. Μόνον αναγνώρισέ τη και διδάξου από αυτήν. Ο Θεός είναι αγαθός και την αποτυχία σου, το λάθος σου, θα το γυρίσεις αγαθό. Αλληλούια. Ο Κύριος να ευλογεί.